Λοιπόν, έφτασε εσύ ως η Παρασκευή. Ναι, όντως έφτασε. Άφησαν τα λουλούδια, άφησαν οι μυγδαλιές. Οι μελισσούλες πετάνε και τα έχω στον δρόμο στα Μελίσια και έβλεπα αμφισμένες μυγδαλιές. Αλήθεια είναι ότι έχει ανέβει θερμοκρασία, έχει ηλιοφάνεια, έχει σε κάθε περίπτωση η διάθεση βοηθάει. Ούτως ώστε να έρθει ένα καλό Σαββατοκύριακο. Μακάρι. Ξεκούραστο και. Ναι, εγώ είμαι πολύ χαρούμενη. Μαζί με τα αγαπημένα μας πολύ χαρούμενη. Γιατί? Πού άλλαξε ο καιρός. Πού ήρθε η Άνοιξη. Δεν έχει λόγο. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε στα όσα. Να ξεκινήσουμε τα όσα έγιναν σήμερα στη Βουλή. Και είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει για τα καλά. Έτσι. Το θέμα των αποτεφρωτηρίων. Και θεωρώ ότι σε αυτά τα θέματα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, έχει ανοιχτά μυαλά. Έχει ανοιχτό μυαλό και είναι ένα κόμμα που μπορεί να εξελίξει αυτές τις διαδικασίες και να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι. Και πάμε να δούμε τι έγινε. Πραγματικά η Άννα Βαγενά σήμερα θα λέγαμε ξέσπασε. Η Βουλή πλημμύρισε από τα δάκρυα της Άννας Βαγενά που μίλησε για τον θάνατο του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, του συζύγου της, και για το γεγονός ότι ενώ δεν μπορεί στην Ελλάδα, αναγκάστηκε και πήγε, όπως και άλλοι που επιλέγουν τέτοιου είδους κηδεία να κάνουν, πήγε στη Βουλγαρία για να αποτεφρώσει, να κάψει τη σωρό του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Πραγματικά αυτό που τα δάκρυα της Άννας Βαγενά, τα λέγαμε, ήταν, αν θες, μια κατάθεση ψυχής αυτό. Ήταν πολύ ωραίο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Έκανε και τους άλλους που την είδαν μέσα στην αίθουσα. Αυτό ήταν το πιο ιδιαίτερο, Βαγγέλη, και συγγνώμη που σε διακόπτω. Δηλαδή, σου λέω ότι εγώ δεν θα με κρίνετε για την πίστη μου. Γιατί εγώ κάθε πρωί. Εγώ λέει κάθε πρωί κάνω το σταυρό μου και αναφέρομαι στην Παναγία. Ακριβώς. Θέλει να σου πει ότι όποιο αποτεφρώνει δεν σημαίνει ότι δεν είναι χριστιανό ή ότι δεν πιστεύει. Και πραγματικά συγκλονίστηκαν. Αυτή η άποψη στην ελληνική κοινωνία ακόμα. Συγκλονίστηκαν και αρκετοί συναδελφοί τη και ο υπουργό των εσωτερικών, ο κ. Κουρλέτη, που ήταν εκεί. Και μάλιστα θέλω να σου πω ότι οι πληροφορίε μου αναφέρουν ότι πολύ γρήγορα ο κ. Κουρλέτη θα φέρει νόμο ούτω ώστε να δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτε να έχουν τέτοιου είδου αποτεφρωτήρια δίπλα από τα κημητήρια. Μάλιστα θέλω να σου πω, ετοιμάζεται ένα. Δίπλα στην Εθνική Οδό. Στη Νέα Φιλαδέλφια. Χαίρομαι πολύ. Ναι, εγώ θέλω να πάρω και την άποψη του κοινού, γιατί αυτή είναι, μπορεί να είναι η δική μου άποψη, η δική σου. Μπορεί το κοινό να διαφωνεί και θέλω να ακουστούν και διαφορετικές απόψεις. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, επειδή είναι πιο αυστηροί σε θέματα θρησκευτικά, μπορεί να διαφωνούν μετά από τα φωτεία. Αν κάποιος διαφωνεί, θέλω να το δηλώσετε και εδώ το κοινό μας δημόσια. Λοιπόν.